give the floor to our moderator of the first panel and for the opening before. Και
μέσα σε αυτό το μεγαλύτερο σχεδιάσμα το λιβάδι του ΚΕΛΑ, της πατρίδας της Ελλάδας, έχει με τη συμβολή και των κινέζικων καταδύσεων εξελιχθεί σε ένα σημαντικό κρίκο στην αλυσίδα του νέου δρόμου του κατάξιου. Είναι ο δρόμος όπου η ζώνη Belt και ο δρόμος Road συναντιόνται. Αποτελεί ένα σημαντικό σημείο εισόδου στην Ευρώπη σε αυτό το σχέδιο για τον θαλάσσιο δρόμο του κατάξιου με σημαντικά αμοιβά από το Λιοπόλι και για το Βόρειο και για τις υπομονές. Είναι όμως εξίσου σημαντικό και το κομμάτι της διαπολιτισμικής συνεργασίας, όχι μόνο της αναπτυσσόμενης οικονομικής συνεργασίας. Και θέλω να επισημάνω ότι σε αυτό το τομέα, στη χώρα μου την Ελλάδα, αναπτύσσονται πολλές πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη και των ενεργών πολιτιστικών σχέσεων και πιστεύω ότι οι συζητήσεις όπως η σημερινή έχει αξία να αποκτηθούν και πέρα από τις αναπτυσσόμενες οικονομικές θέσεις και στον τομέα της ανταλλαγής εταιριών πολιτιστικών, καθώς αυτό μπορεί να βοηθήσει περισσότερο τους λαούς μας, τους αντιπαρκούς λαούς και τον κινέζικο λαό, να έχουν πιο κοντά και να μοιραστούν διαφορετικές αλλά και κοινές πολιτιστικές αναφορές. Οι καθαρές στρατηγικές σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κίνας μπορούν να έχουν ένα γραμμό μέλλον εφόσον στηριχθούν σε μια πολιτική επικοινωνία που θα επιδιώκει να αξιοποιεί τις καλές πρακτικές και να επιλύει με διάλογο τα προβλήματα που παραμένουν ανοιχτά. Η επίταξη μιας επενδυτικής συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κίνας, όπως όσοι που θα πρέπει να τον ειδέστε, αποτελεί ακριβώς το σημαντικότερο στόχο που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την διαβάθμιση των δημοσίων και πολιτικών και οικονομικών σχέσεων. Δυσκολίες υπάρχουν, ωστόσο και οι δύο πλευρές καλούνται να αναστήσουν μια δίκαιη και αμοιβή αποφελήση με σεβασμό στην βιώσιμη ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Κίνα. Με αυτές τις σκέψεις, χαιρετίζω την σημερινή εκδήλωση εκ μέρους της Ευρωπαϊκής μας και πιστεύω ότι τα πάνελ που θα ακολουθήσουν θα συμβάλλουν εξαιρετικά σε αυτό το προβληματισμό, καθώς συμμετέχουν ειδική και υψηλού επίπεδου εκπροσώπηση και από την πλευρά την κινέζικη. Σας ευχαριστώ πολύ. Le docteur Jinming, qui est de la chaire de relations de l'Union. Συμφωνώ με πολλά από τα λόγια που άκουσα από τον αντιπρόεδρό σας και θα δείτε στην ομιλία μου και πολλά κοινά σημεία που διαθέτουμε. Ένα ισχυρό μήνυμα που θέλω να σας μεταφέρω είναι πρώτο, είναι ότι η πρωτοβουλία Όμπορ αποτελεί σημαντικό μόχλο για μια αμοιβέ επωφελής συνεργασία με όλους τους συμμετέχοντες. Θα ανοίξει νέες ευκαιρίες και για την Κίνα και για την Ευρωπαϊκή Ένωση για να δώσουν τα χέρια σε μια κοινή προσπάθεια για τον 21ο αιώνα. Η Κίνα και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι στα δύο άκρα του νέου δρόμου του μεταξιού και είναι σημαντική κρίκη στην αλυσίδα, όπως εξήγησε μόλις τώρα ο αντιπρόεδρός σας. Για την θαλάσσια οδό του 21ου αιώνα. Πρόκειται για σημαντική πρωτοβουλία που αποτελεί και σημαντική πλατφόρμα και για τις δύο πλευρές, Κίνα και Ευρωπαϊκή Ένωση, για να αναπτύξουν συνεργασία μεταξύ τους. Η Κίνα είναι η μεγαλύτερη αναπτυσσόμενη χώρα του κόσμου.
ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η μεγαλύτερη ανεπτυγμένη οικονομία. Και μόνο το γεγονός ότι οι δύο μεγαλύτερες αυτές πλευρές, που έχουν και τόσες έντονες διαφορές, μπορούν να συνεργαστούν, λέει πολλά για τη στρατηγική σημασία που έχει η μία πλευρά για την άλλη. Εγώ συμφωνώ με τον κύριο Αντιπρόεδρο που είπε μόλις ότι εν ώψη της γεωπολιτικής κατάστασης παγκοσμίως αλλά και στην περιοχή του κόσμου που βρισκόμαστε, η πρόταση του Πρόεδρου μας είναι πιο σημαντική από ποτέ. Ένα καλό παράδειγμα αυτό που ανέφερε ο Αντιπρόεδρός σας. Όλοι γνωρίζουν ότι η παγκόσμια ναυτιλιακή βιομηχανία βλέπει να μειώνονται οι δουλειές της τα τελευταία χρόνια. Όμως, η διέλευση εμπορευματοκιβωτίων αυξάνεται με διψήφιο αριθμό το 2016 και αναμένεται να παραγάγει 2,6 δισεκατομμύρια ευρώ εισόδημα για τη χώρα, για την Ελλάδα δηλαδή, καθώς και σημαντική αύξηση των θέσεων απασχόλησης. Αυτά για το λιμάνι του Πειραιά που ανέφερε προηγουμένως ο Αντιπρόεδρος σας. Αύριο θα έρθει ο Πρωθυπουργός μας στις Βρυξέλλες και ανακοίνωσε ήδη στο φόρουμ υψηλού επίπεδου του δρόμου του Μεταξιού ότι η Κίνα συνεχίζει τις προσπάθειες στο εξαγωγικό εμπόριο και ομιλούμε για 2-3 εκατομμύρια δολάρια αξία προϊόντων και θα επενδύσει 150 δισεκατομμύρια αμερικανικά δολάρια στις χώρες όπου διέρχεται ο ιωδός τα επόμενα χρόνια. The cost of land transportation between China and EU's five vice president as a good example, not a single-minded pursuit of China's geopolitical ambition, nor with China.